Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Χρόνια υπήρξε ανταποκριτής όλων των κορυφαίων ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Στη Μόσχα, τα τελευταία χρόνια φυσικά βρίσκεται. Στην Ελλάδα, αρθρογραφεί, αναλύει. Καλημέρα κύριε Κωνσταντακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Για πείτε μου, εσείς έχετε καταλάβει γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν? Πώς φτάσαμε εδώ? Κοιτάξτε, θα ήθελα καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μία διευκρίνηση. Νομίζω ότι είναι σωστό να εγκαταλείψουμε τον όρο ρωσόφωνη. Γιατί αυτός ο όρος έχει καθιερωθεί βέβαια, αλλά είναι κάπως παραπλανητικός. Οι κάτοικοι του Ντομπάς και της Κρυμαίας είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία Ρώσοι στην εθνότητα. Δεν είναι απλώς ότι μιλάνε Ρώσικα. Μιλάει Ρώσικα ο μισός σχεδόν πληθυσμός της Ουκρανίας. Είναι Ρωσόφωνοι, διότι αποτελούσαν τμήμα μιας χώρας της Σοβιετικής Ένωσης. Και τα Ρωσικά ήταν η επικρατούσα γλώσσα σε όλη την περιοχή. Αλλά οι κάτοικοι είναι Ρώσοι, και αυτό δεν αναφέρεται για να αποκριβεί το γεγονός ότι αυτές οι περιοχές δεν ξεκίνησε ξαφνικά η Ρωσία να τις διεκδικεί. Εξεγέρθηκαν οι ίδιες. Διότι αποτελούνται από Ρώσους κατοίκους. Το πώς συμπεριελήφθησαν στην Ουκρανία, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, έγινε υπό πολύ αμφίβολες και πραξικοπηματικές συνθήκες το 1991. Εν πάση περιπτώσει είχαν αποδεχθεί αυτή την κατάσταση, ώσπου έγινε το πραξικόπημα το φιλοαμερικανικό στο Κίεβο. Η πρώτη ενέργεια του νέου καθεστώτος το 2014 ήταν να καταργήσει τα ρωσικά, που ήταν μέχρι τότε επίσημη γλώσσα και αυτή της χώρας, με τη διδασκαλία της στα σχολεία κτλ. Το αντελήφθησαν οι πληθυσμοί αυτοί ως κίνηση που προδιέθεται για την εις βάρος τους στάση του νέου καθεστώτος, και σε αυτό αντέδρασαν εξεγειρώμενοι και ζητώντας την ανεξαρτησία τους από την Ουκρανία εις κατεφαρμογή του δικαιώματος των εθνών στην αυτοδιάθεση. Αλλά θέλω να σας πω ότι και η συμπερίληψή τους στην Ουκρανία, θέλω να το τονίσω αυτό, έγινε σε συνθήκες πολύ παράξενες. Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε, αλλά είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα, την οποία δεν ξέρω αν θέλετε να την πούμε. Όχι, τώρα, γιατί την έχουμε ξανακουβεντιάσει. Σήμερα μπορείτε να μου πείτε, θα πει κάποιος, καλά κύριε Κωνσταντακόπουλε, τσίμπησε μίγα τσετσέ τους μεγάλους παίκτες ισχύως και σε μια στιγμή μέσα στο τελευταίο δίμηνο γίνεται ό,τι γίνεται? Πώς φτάσαμε εδώ? Κύριε Σαχίνη, πρέπει να σας πω το εξής. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι η συνέχεια της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Ουσιαστικά αυτό που επιχειρούν οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι να μπουν βαθιά μέσα στο χώρο της Σοβιετικής Ένωσης, να περικυκλώσουν και να απομονώσουν τη Ρωσία, ενδεχομένως και να προκαλέσουν μια αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, μέχρι τώρα είχαμε μια διαρκή επέκταση, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης είχαμε δει μια διαρκή επέκταση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και προς Ανατολάς και στη Μέση Ανατολή, όπως ξέρετε, και στη Ιουγκοσλαβία δίπλα μας είχαμε μια σειρά από πολέμους, καταστροφές κτλ. Δηλαδή ένα σχέδιο παγκόσμιας κυριαρχίας, που ουσιαστικά δεν το έχουν κρύψει κιόλας. Έχουν πει ότι είναι η νέα παγκόσμια τάξη, είμαστε η μόνη χώρα που έχει και τα μέσα και την ηθική ποιότητα για να κυριαρχήσει στον κόσμο. Αυτό τώρα είναι ένα νέο imperium, δεν είναι τίποτα άλλο βέβαια. Και στην ουσία ήδη φτιάξανε και τον Πούτιν, ήδη φτιάξανε, ξυπνήσανε δηλαδή τον ρωσικό εθνισμό. Γιατί σας θυμίζω, το 1991 η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία ήταν πιο φιλοαμερικανικές και από τη ίδια την Αμερική. Ήταν εξαιρετικά φιλοδυτικές. Οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί με τη συμπεριφορά τους τους υποχρεώσανε. Καταρχήν βεβαίως υπάρχει το μεγάλο θέμα ότι τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα επεκταθούν. Αυτό τώρα έχει αποδειχθεί, δεν χωράει αμφιβολία. Προχθές είδα και τον Ρολάν Ντιουμά, τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών εκείνης της περίοδου, το επιβεβαίωσε. Ένας ο κόσμος το έχει επιβεβαιώσει. Δεν υπάρχει θέμα και στα ντοκουμέντα φαίνεται. Δεύτερον, έχουν ανατρέψει ολόκληρη τη δομή που είχε αποφασιστεί το 1990 με μια σειρά συνθήκων για τον έλεγχο των εξοπλισμών, και οι οποίες είχαν χαιρετιστεί τότε από την παγκόσμια κοινή γνώμη, από τον παγκόσμιο τύπο κτλ. Τη συμφωνία START για τα στρατηγικά όπλα, τη συμφωνία INF για τους πυράβλους μέσου βεληνικούς, τη συμφωνία Open Skies που επιτρέπει στις δύο υπερδυνάμεις να κάνουν υπερπτήσεις η μία πάνω από την άλλη. Είχε προηγηθεί και η συνθήκη ABM,
η οποία απαγόρευε τα αντιβαλιστικά όπλα, αυτή ήταν νωρίτερα ήδη από το 1972, υπήρχε ένα ολόκληρο δηλαδή σύστημα, αν θέλετε, συνθήκων που ελέγχουν τον εξοπλισμό, το οποίο κατήργησαν μονομερώς οι Αμερικανοί. Κατήγγειλαν όλες αυτές τις συνθήκες. Την τελευταία την έσωσε ο Biden μόλις ανέλαβε την εξουσία. Πήγαινε και αυτή για φούντο. Ταυτοχρόνως κάνανε και μία σειρά από επεμβάσεις οι δυτικοί εκτός πλαισίου ΟΗΕ, κατά βαριά παράβαση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου. Μιλώ για τις επεμβάσεις στη Ιουγκοσλαβία και σε καμιά δεκαετία χώρες Μεσανατολής και στην Ουκρανία το 2014. Κάποια στιγμή λοιπόν, το είπε ο ίδιος ο Πούτιν, δεν μπορώ να πάω πιο πίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα της Ουκρανίας, η υπόθεση σας είπα προηγουμένως πως ξεκίνησε. Ξεκίνησε όταν οι Ρώσοι κάτοικοι της Κρυμαίας και του Ντομπάς ξεσηκώθηκαν απειλούμενοι από το νέο καθεστώς στην Ουκρανία, το οποίο έδειξε άλλωστε την ποιότητά του. Διότι αυτό έχει οργανώσει νεοναζιστικές πολιτοφυλακές, οι οποίες πιθανώς ευθύνονται και για το θάνατο 2 Ελλήνων στη Μαριούπολη τις προάλλες, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον. Κάψανε 40 ανθρώπους ζωντανούς στο κτίριο των Συνδικάτων στην Οδυσσό, κάνανε σφαγές στη Μαριούπολη, πράγματα τα οποία τα έχει υποβαθμίσει πάρα πολύ έντονα ο δυτικός τύπος. Στη σημερινή Ουκρανία, μάλιστα, τιμώνται οι SS, ο Μπαντέρα, οι συνεργάτες δηλαδή των Ναζί. Και αυτό είναι εντελώς αποδεκτό. Και λένε τώρα ότι η Ουκρανία είναι μια δημοκρατική χώρα. Η Ρωσία είναι μια πολυταρχία που θέλει να καταλάβει την Ουκρανία. Η Ρωσία αποχώρησε από την Ανατολική Ευρώπη, αποχώρησε και από τις περιφέρειες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τις περιφερειακές δημοκρατίες. Τι ξαφνικά έπαθε δηλαδή και θέλει να... Τώρα άρχισε αυτή η ιστορία με την περίφημη εισβολή της Ρωσίας. Κοιτάξτε να δείτε. Ποιος υποστηρίζουν οι δυτικοί ότι επειδή κάνει, λέει, ασκήσεις, έχουν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να εισβάλλει. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι εδώ πέρα αυτοί που τα λένε αυτά δεν έχουν και πολύ καλό ποινικό μητρό, ας το πούμε. Μας ξεγέλασαν ότι παγκόσμια κοινή γνώμη, περιλαμβανομένων και των δικών τους πολιτών, πριν από την επίθεση στο Ιράκ, λέγανε ότι έχουν όπλα μαζικής καταστροφής, ο Σαντάμ. Μας ξεγέλασαν στην υπόθεση της Λιβύης, λέγανε ότι ο Άσαντ έκανε επιθέσεις με χημικά όπλα. Συνεργάστηκαν ακόμη και με τον ISIS, στην πραγματικότητα και σε μεγάλο βαθμό έφτιαξαν τον ISIS, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν είτε ως εχθρό είτε για αυτά που ήθελαν να κάνει. Εγώ θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός λοιπόν να εμπιστευθώ πληροφορίες ανώνυμες που μπορεί να πει ο καθένας, μπορεί να πει έχουν πληροφορίες για το Α ή το Β ζήτημα. Δεύτερον, δεν βλέπω για ποιο λόγο η Ρωσία θα έκανε μια εισβολή στην Ουκρανία. Για να πετύχει τι? Για να εμπλακεί σε έναν πόλεμο μέσα στο ουκρανικό έδαφος και να έχει όλο αυτό το κόστος? Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Ο λόγος που θα μπορούσε ενδεχομένως να επέμβει είναι εάν το ουκρανικό καθεστώς απειλούσε με σφαγή τους κατοίκους του Ντομπάς. Κάτι που είναι, εάν βεβαίως πολύ περισσότερο, πήγαινε να καταλάβει την Κρυμαία που έχει ενωθεί με τη Ρωσία το 2014. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως θα επενέβαινε στρατιωτικά. Αλλά δεν είναι μια επιθετική ενέργεια αυτό, είναι μια άμυνα. Τώρα υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή. Αυτό γίνεται διότι μας λένε ότι λένε κάθε μέρα πόσες χιλιάδες στρατιώτες κάνουν ασκήσεις εντός του εδάφους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, που έχουν και μία συμφωνία, μία ένωση μεταξύ τους, κάνουν ασκήσεις εντός του εδάφου τους, τα οποία θεωρούνται απειλητικές. Ακούσατε ποτέ, διαβάσατε ποτέ για τους 150.000 Ουκρανούς στρατιώτες, στους οποίους έχουν ενσωματωθεί και οι νεοναζί, οι οποίοι έχουν παραταθεί από την άλλη μεριά απέναντι στον Ντομπάς? Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Πολύ σπάνια, αν το βρει κανένας. Δηλαδή δεν έχουμε ένα στρατό από τη μια μεριά και τίποτα από την άλλη. Έχουμε έναν άλλο στρατό και πιθανώς αν κάνει ασκήσεις ο ρωσικός στρατός, εικάζουν ότι αν τις χρησιμοποιεί ως μια επίδειξη δύναμης, για να μην κουνηθούν οι άλλοι. Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι, σας θυμίζω, έγιναν οι ασκήσεις Sea Breeze, οι οποίες ήταν οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Βαλτική
σχηματίστηκε μια. Ήρθαν στρατιωτικές δυνάμεις από 30 χώρες και, έκαναν άσκηση παγκοσμίου πολέμου κατά της Ρωσίας. Δηλαδή η γεωγραφική και μόνο περίμετρος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχαν τα γερμανικά στρατεύματα όταν επετέθησαν στη Ρωσία το 1941 ή τα γαλλικά στρατεύματα με τον Ναπολέοντα. Δηλαδή εσείς αν είσαστε Ρώσος στρατηγός και βλέπατε αυτό, τι θα λέγατε, ότι αυτοί κάνουν ασκήσεις για λόγους διακοσμητικούς? Με εντολή του ίδιου του Μπαρίς Τζόνσον, ένα βρετανικό αντιτορπιλικό πήγε στα χωρικά ύδατα της Κριμαίας, δηλαδή προκάλεσε, δοκίμασε τη ρωσική αντίσταση. Αυτά όλα δεν είναι προκλήσεις. Το γεγονός ότι έχει μαζευτεί ένα σωρό στρατός κάθε μέρα τώρα. Προχθές, στην σύσκεψη του ΝΑΤΟ, ανακοινώθηκε ότι θα φτιάξουν νέες ομάδες στρατιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη. Μα με συγχωρείτε. Αυτό δεν είναι προετοιμασία παγκοσμίου πολέμου? Εγώ δεν λέω ότι προτίθεται να το κάνουν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να διαμαρτυρόμαστε για τις ασκήσεις που κάνει η Ρωσία εντός του εδάφους της και να μην διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι έχουν αφηχθεί εδώ από τα πέρατα του κόσμου και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σωρό στρατεύματα περιλαμβανομένων και πυρηνικών όπλων? Αυτό δεν ενδιαφέρει? Εάν καταργήσει τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών που αποσκοπούν να κρατήσουν τους εξοπλισμούς σε ένα χαμηλό επίπεδο και να μην επιτρέψουν μια σύραξη, δεν είναι πιθανό ένα πιθανό κίνητρο ότι ετοιμάζεσαι για μια σύραξη ή εν πάση περιπτώσει να απειλήσεις τον αντίπαλο? Αλλά βεβαίως, όπως καλά είπατε στην εισαγωγή σας, εδώ έχουμε το φαινόμενο της τρομακτικής προπαγάνδας που γίνεται στη Δύση. Περηφανευόμαστε ότι είμαστε δημοκρατίες, ότι έχουμε ελευθερία λόγου κτλ. Αλλά δεν είναι δυνατόν το 95-98, σήμερα το πρωί διάβαζα μία μελέτη των δημοσιευμάτων στη Δύση να είναι καθαρά αντιρωσικά. Μπείτε στα μεγάλα κανάλια, μπείτε στο BBC, μπείτε στην Deutsche Welle, μπείτε στη Washington Post. Είναι μια καταιγίδα αντιρωσικής προπαγάνδας. Δεν αναφέρεται έστω όπως επιβάλλει η δημοσιογραφία. Εγώ όταν άρχισα την καριέρα μου δημοσιογράφος μου λέγανε 2/3 θα είναι είδηση και αν θες βάζεις και κάποιο σχόλιο. Και οπωσδήποτε όταν καλύπτεις ένα ζήτημα παραθέτεις και τη μία και την άλλη άποψη. Αυτά όλα έχουν φύγει. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Απλώς λέμε ότι είμαστε δημοκρατία η οποία παλεύουμε εναντίον του ρωσικού απολυταρχισμού. Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω αυτές τις δυνάμεις πόσο δημοκρατικές είναι. Σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα κάνανε δικτατορία παρότι ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Σας θυμίζω ότι ανατρέψανε τον πρόεδρο Μακάριο στην Κύπρο. Κάνανε το πραξικόπημα και τη δολοφονία του Αλιέτε στη Χιλή. Σκοτώσαν 600.000 κομμουνιστές στην Ινδονησία. Και στα τελευταία 20 χρόνια κάναν μια σειρά επεμβάσεων, υποτίθεται υπέρ της δημοκρατίας, με τις οποίες κατέστρεψαν ολόκληρες χώρες. Τη Λιβύη, την Συρία, το Ιράκ κτλ. Τον Ιεμένη. Δεν μου λέτε, δηλαδή, κύριε Κωνσταντακόπουλε, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία καθημερινά δεν κάνει αυτά που λένε οι Αμερικανοί ότι ετοιμάζουν οι Ρώσοι για τους Ουκρανούς. Είδατε κάποιος να τους βάλει στη θέση τους? Μα δεν έγινε αυτό. Έγινε ολόκληρη εισβολή στην Κύπρο. Μάλιστα. Όχι δεν την βάλαν στη θέση της, ήδη την οργανώσαν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι ένα κρεσέντο υποτέλειας, διότι εδώ πέρα έχουμε ένα σύστημα εξαιρετικά επιθετικό, συστημικά επιθετικό. Αλλά το ερώτημα είναι πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Να σας πω και κάτι. Υπάρχει μία πτέρυγα η οποία έχει δείξει τις απόψεις της. Την εκφράζει προ 4-5 ημερών. Υπήρξε ένα άρθρο σημαντικό κρίνο στην Washington Post του David Ignatius. Ο David Ignatius είναι ένας πολύ συντηρητικός σχολιαστής, από τους σοβαρότερους σχολιαστές στην Αμερική. Θεωρείται και λίγο το πνευματικό παιδί του Μπρεζίνσκι. Και ο οποίος ούτε λίγο και πολύ εξηγούσε ότι δεν θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα να μπει η Ρωσία στην Ουκρανία και να την πατήσει όπως την πάτησαν οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί στο Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Διότι τι σημαίνει ένας πόλεμος στην Ουκρανία? Ας σας πω εγώ τι σημαίνει. Πρώτον, σημαίνει ότι δύο λαοί οι οποίοι παρά αυτές τις διαφορές είναι αδελφικοί, είναι δύο λαοί οι οποίοι έχουν μια κοινή πορεία στην ιστορία, που λέει άλλωστε ξέρετε είναι και συγγενείς. Δηλαδή δεν είναι Έλληνες και Τούρκοι, ας το πούμε έτσι. Είναι, μιλάνε την ίδια γλώσσα, παντρευόντουσαν, ήταν τμήμα της ίδιας χώρας μέχρι πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, έχουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια κουλτούρα κτλ. Αυτός ο χώρος λοιπόν πρέπει να γίνει ένας αδελφοκτόνος πόλεμος, ο οποίος θα εμποδίσει για πάντα την δυνατότητα μιας μελλοντικής επανενσωμάτωσης που τους φοβίζει.
Το δεύτερο πράγμα που θα πετύχουν με αυτό το πόλεμο θα είναι το εξής. Θα τελειώσει η Ευρώπη ως ανεξάρτητη οντότητα. Σας θυμίζω ότι και ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κατ' ουσίαν, μπορεί να τους δει κανένας ως εμφύλιους ευρωπαϊκούς πολέμους, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν η κυριαρχία της Αμερικής. Ο πρόεδρος Βίλσον στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος διερήγνε τα ημάτια του, ότι σιγά μην πάμε εμείς όπως οι απολύτες οι Ευρωπαίοι να πολεμήσουμε κτλ. Περίμενε να δει που θα γίνει πλάστικα και όταν ετοιμαζόταν η Γερμανία να νικήσει, τότε επενέβη και της επέβαλε τη συνθήκη των Βερσαλιών. Διότι δεν έπρεπε η Ευρώπη να σηκώσει κεφάλι. Μετά, σε ολόκληρο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρακολουθούσαν τη σύγκρουση των Σοβιετικών με τους Γερμανούς. Και όταν οι Σοβιετικοί είχαν νικήσει και προέλαβε ο κόκκινος στρατός προς το κέντρο της Ευρώπης, τότε αποφάσισαν το 1944 μόνο να ανοίξουν καινούριο μέτωπο στην Νορμανδία, προκειμένου να έρθουν και να επιβληθούν εκ νέου στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα κλασικό αμερικανικό σχέδιο για το πώς πρέπει να επικρατήσουν στην Ευρώπη. Κόβουν τώρα τους ενεργειακούς τόπο Πούτιν. Πληρώνεται στους Γερμανούς 5 φορές φθηνότερα το αέριο. Και εμείς, αν είχαμε τολμήσει να κάνουμε το South Stream και τον Μπουλγάτσα Αλεξανδρούπολη και όλα εκείνα τα σχέδια που υπήρχαν και τα οποία τα παρατήσαμε υπό πίεση και εκβιασμούς και αν θέλετε και από το φόβο μας. Δηλαδή για να μην. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν γίνει και στη Τουρκία γίνανε τέτοια εκβιασμοί, αλλά η Τουρκία το έφτιαξε. Λοιπόν, έφτιαξε το δικό της δηλαδή από τη Ρωσία. Θα χτυπηθεί λοιπόν η ενεργειακή. Ο σκοπός είναι να μείνουμε απολύτως εξαρτημένοι από το αμερικάνικο σχιστολιθικό αέριο. Το οποίο πρέπει να σας πω λόγω της κρίσης, της καθημερινής δηλαδή αυτής δήλωσης που κάνουν οι Αμερικανοί, ότι παιδιά, ξέρετε, θα γίνει εισβολή τη Τετάρτη, την Παρασκευή, την Τρίτη. Ανεβαίνει κάθε μέρα η τιμή του πετρελαίου και του αερίου και γίνεται και εποφελές για τις εταιρείες εξόρισης του σχιστολιθικού αερίου, το οποίο μάλιστα είναι και μια πολύ σοβαρή επιβάρυνση, συνιστά μια πολύ σοβαρή επιβάρυνση για το περιβάλλον. Θα τρελαθούμε δηλαδή εδώ πέρα, γιατί μας λένε για οικολογία. Mm. Αλλά στην πραγματικότητα όλα όσα κάνουν είναι εναντίον της οικολογίας και εναντίον και της δημοκρατίας. Και στο τέλος θα ακούει ο κόσμος για περιβάλλον, θα ακούει ο κόσμος για δημοκρατία και θα αποστρέφεται και θα καταργήσουν, δηλαδή θα καταστρέψουν και το περιεχόμενο αυτών των ιδεών. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν δυνάμεις στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη σκληρή πτέρυγα του ατλαντικού κόσμου, τις οποίες εξυπηρετεί να τραβήξουν τη Ρωσία σε μια σύγκρουση μέσα στην Ουκρανία. Αλλά για να το κάνουν αυτό, επειδή δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι είναι ηλίθιοι, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, λέγοντας κάθε μέρα και επαναλαμβάνοντας όλες οι εφημερίδες ότι πρόκειται όπου να είναι να μπουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, τι έχουν πετύχει. Εάν αύριο τους υποχρεώσουν να μπουν επιτιθέμενοι στον Ντομπάς, όλοι θα κατηγορούν τους Ρώσους. Δεν θα κατηγορήσουν τους Ουκρανούς ή τους προστάτες τους. Και είδατε ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ο Ζελένσκι, επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, άνθρωπος των Αμερικανών, αλλά που εν πάση περιπτώσει η χώρα του είναι και καταλαβαίνει ότι τον σπρώχνουν σε μια καταστροφή. Έβγαινε επί σειρά ημερών και έλεγε: μα τι είναι αυτά που λέτε, σταματήστε, μα έχετε καταστρέψει και τη χώρα με όλες αυτές τις φήμες που διασπείρετε. Δεν μου έχετε πει εμένα κάποιο στοιχείο. Όσο στο τέλος κάποια στιγμή είπε: ναι, καλά. Και ήδη αφήσα να εννοηθεί και ο Ζελένσκι και ο πρέσβης του στο Λονδίνο ότι θα συζητούσαν μια ματέωση της συμμετοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αλλά δεν είναι το δικαίωμα της Ουκρανίας να ανοίξει το στο ΝΑΤΟ. Πίσω πραγματικότητα το δικαίωμα του ΝΑΤΟ να πάρει την Ουκρανία. Και αυτό δεν πρόκειται να το αναγνωρίσουν σε κανένα Ζελένσκι. Δεν τον πάρουν στη θέση του για να κάνει τη δική του πολιτική. Είναι επομένως από αυτή την άποψη, αυτό όμως που έχετε δίκιο και είναι τραγικό, είναι η κατάσταση των μέσων ενημέρωσης που σε αυτό και σε όλα τα άλλα θέματα ελέγχονται κεντρικά από το μεγάλο παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο. Ζούμε δηλαδή σε μια ολοκληρωτική αυτοκρατορία με ελάχιστες φωνές αριστερά-δεξιά, όπως εσείς για παράδειγμα, οι οποίες τώρα δίνεται μια μάχη οπισθοφυλακής. Μας έχει κυκλώσει από παντού αυτό το πράγμα. Λέτε... Ζούμε σε μια απομίμηση δηλαδή. Ποτέ, ακούστε, η δυτική δημοκρατία δεν ήταν ποτέ δημοκρατία. Με την έννοια την αρχαιοελληνική, δηλαδή το κράτος, η εξουσία του Δήμου, των συναθεσμένων πολιτών κτλ. Ήταν ολιγαρχία. Αλλά ήταν ολιγαρχία στην οποία υπήρχαν ορισμένες ισορροπίες, τηρώνονταν ορισμένα προσχήματα. Εδώ έχουν ελεγχθεί οι πάντες από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, από τους Αμερικανούς, από τις μυστικές υπηρεσίες κτλ.
και είναι και μια τεράστια απειλή για τη χώρα μας, διότι και εδώ έχει γίνει αυτό το φαινόμενο. Ελέγχονται οι πάντες από τρεις ξένες δυνάμεις και από δύο-τρεις μεγάλους ολιγάρχες, ας το πούμε. Έτσι θα πάμε σε καταστροφή στην Ευρώπη. Προφανώς το ενεργειακό, και καλά κάνατε και το θέσατε, είναι ίσως το πιο μεγάλο επίδικο επιφαινόμενο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Και σας παρακαλώ, ακούστε λίγο το σκεπτικό. Υπάρχει μια μερίδα αναλυτών που είτε το πιστεύουν, είτε το διατυπώνουν λανθασμένα, χρησιμοποιούν διατυπώσεις όπως για παράδειγμα η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι λανθασμένη γιατί σπρώχνει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Επίσης, έχει συντελέσει η αμερικανική πολιτική στο να αναπτυχθεί ένα εθνικιστικό πνεύμα στη Ρωσία, το οποίο εκμεταλλεύεται ο Πούτιν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Έχουν καταρχήν βάση, και κατά δεύτερον, είναι κακό το ότι η αμερικανική πολιτική συντελεί στην ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας στη Ρωσία? Και τέλος, οι Ρώσοι έχουν ανάγκη τους Αμερικανούς για να αφυπνίσουν το πατριωτικό τους αίσθημα? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ πέρα αυτό το οποίο έγινε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο δυτικός καπιταλισμός στο σύνολό του είχαν μια ιστορική ευκαιρία το 1991. Απαλλαχθέντες του ιστορικού τους αντιπάλου, του Σοβιετικού Κομμουνισμού, μπορούσαν να δείξουν τι αξίζουν. Και το δείξανε. Οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε ένα βαθμό και της Ανατολικής, εκεί όμως τους προσέξανε λίγο περισσότερο για πολιτικούς λόγους, γνώρισαν, κύριε Σαχίνη, με την εισαγωγή του καπιταλισμού την μεγαλύτερη καταστροφή που έχει σημειωθεί στη βιομηχανική εποχή, ακόμη και συγκρινόμενη και με τους μεγάλους πολέμους. Εννοώ κοινωνική, οικονομική, δημογραφική. Μόνο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ρωσίας έπεσε ανάμεσα σε 55 και 80% ανάλογα με τον τρόπο που μετράτε, αν μετράτε δηλαδή σε αγοραστική αξία επιτόπου ή μετράτε σε σχέση με το δολάριο. Είναι τεράστιο το ποσοστό αυτό. Στη μεγάλη κρίση του 29, τη μεγαλύτερη που έχει γνωρίσει ο δυτικός καπιταλισμός, είχαμε 29% πτώση του ΑΕΠ ή 27, δεν θυμάμαι ακριβώς. Την ίδια 27 νομίζω, την ίδια που είχαμε και επιμνημονίων στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο ρωσικός πληθυσμός για κάθε έτος εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο αρσενικός πληθυσμός, έχασε ένα χρόνο προσδόκιμο ζωής. Ορισμένες χώρες όπως η Μολδαβία έχουν αδειάσει. Έχει φύγει το 1 τρίτο του πληθυσμού. Και όταν λέμε το 1 τρίτο, καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι και οι ενεργοί. Γιατί στους υπόλοιπους που να βάλετε τους συνταξιούχους, τους αρρώστους, αυτούς που φύγουν κτλ. Έχει αδειάσει η Μολδαβία. Δεν υπάρχει ως χώρα. Έχουν γίνει φοβερά πράγματα. Και στην ίδια την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει καταστραφεί. Πάνε να πάρουν όλη τη γη της. Να την κάνει πειραματόζω η Μονσάντο και να τη χρησιμοποιεί για να εισάγει στην Ευρώπη μεταλλαγμένα. Επί τη βάση των συμφωνιών, επειδή δεν επιτρέπονται στην Ευρώπη ακόμα, θέλει να παρακανθεί εμέσως η υπόθεση αυτή μέσω της Ουκρανίας και της συμφωνίας με την Ουκρανία. Γίνονται φοβερά πράγματα για τα οποία ουδόλως ενημερωνόμαστε πια, διότι έχει καταργηθεί η ενημέρωση και η δημοσιογραφία. Γίνονται πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που γινόντουσαν στον. Λοιπόν, αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Η Ρωσία, πράγματι, βλέποντας την καταστροφή αυτή η οποία επήλθε, τμήματα της ρωσικής ελίτ και η ρωσική κοινωνία όμως στο σύνολό της, και σε αυτό στηρίζεται ο Πούτιν, βγήκε ο ρωσικός, δεν θα έλεγα εθνικισμός, θα τον έλεγα εθνισμό. Η φυσιολογική ανάγκη ενός ιστορικού λαού άλλωστε και ιστορικού πολιτισμού, έτσι, να αντισταθεί σε αυτό που συνέβαινε. Υπό αυτή την έννοια η αμερικανική πολιτική προχώρησε, αν θέλετε, κατέστρεψε τις δυνατότητες οικοδόμησης μιας δημοκρατικής και ειρηνικής παγκόσμιας τάξης που είχε απολύτως το 1991. Τι έκανε, πώς το χρησιμοποίησε αυτή την παντοδυναμία της? Σας είπα, κατέστρεψε οικονομικά αυτές τις χώρες και ξεκίνησε μια σειρά πολέμους, αρχίζοντας από τη Ιουγκοσλαβία και καταλήγοντας στην καταστροφή της μισής Μέσης Ανατολής. Αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει, διότι άμα συνεχίσει έτσι θα καταστρέψει στο τέλος όλη την ανθρωπότητα. Είναι η εσωτερική του λογική που το σπρώχνει. Αυτοί από τη στιγμή κάνανε και μία παρεξήγηση. Δεν κάνανε παρεξήγηση. Ήθελαν και την έκαναν, διότι τους βόλευε. Πιστέψαν ότι η ρωσική νομεκλατούρα και ακολουθούμενη από ένα τμήμα κιόλας της ρωσικής κοινή γνώμης, όχι όλο τον πληθυσμό, αλλά μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, προσεχώρησε, κύριε Σαχίνη, στη Δύση.
πιστεύοντας ότι θα ζει καλύτερα, πιστεύανε σε αυτά τα πράγματα. Και τους εκπαιδεύσαν οι ίδιοι δυτικοί ότι τίποτα αυτά δεν, διότι το λεωφορείο μπορεί να είναι κάπως καλό, αλλά έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων. Η ευημερία του στενού πυρήνα και τα δικαιώματα που έχει ο στενός πυρήνας του καπιταλιστικού κόσμου υπάρχουν μόνο εάν στον υπόλοιπο πλανήτη επικρατεί το γύσμα διάμα. Και όπως είδατε, η κατάρρευση αυτή οδήγησε σε αχαλήνωτο, δηλαδή οδήγησε τον καπιταλισμό να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο και την ίδια τη Δύση. Διότι είδατε, εδώ κατέστρεψαν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για σας αυτή είναι ούτως ή άλλως εξ αντικειμένου η δυτική αντίληψη της εξουσίας, έτσι? Φοβάμαι ότι είναι η εκδήλωση του συστήματος. Αλλά βέβαια πρέπει να σας πω ότι ανάλογα με τη συγκυρία υπάρχουν διάφορες τάσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο Ρούσβελτ και ο Χίτλερ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο Κένεντι και ο Τζόνσον. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο Άιζενχάουερ και αυτοί που θέλαν πυρηνικό πόλεμο. Υπάρχουν δηλαδή και μέσα στην ίδια την ελίτ υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Το κακό είναι ότι αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας, ότι τα έχουμε όλα δικά μας και κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει, τους οδήγησε σε έναν εξτρεμισμό, φτιάξαν και μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει καν πολιτικό προσωπικό για να κάνει την, ας το πούμε, τη διόρθωση. Δηλαδή τα τελευταία 30-40 χρόνια, και βλέπετε ότι ο Σάκης η ιστορία θέλει μια διόρθωση, την αναζητά σε ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, κανονικά θα πρέπει να συνταξιούχοι. Ο Κόρμπιν είναι 70-80 χρόνια στη Βρετανία που ανεδείχθη πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, ο Σάντερ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και ο ίδιος ο Μπάιντεν. Το ενδιάμεσο προσωπικό έχει διαπαιδαγωγηθεί από αυτή την αντίληψη αιώνιας αμερικανικής παντοδυναμίας και δεν έχει καμία διάθεση να την εγκαταλείψει. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντακόπουλο, ο χρόνος πιέζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.